Γεια σας. Πριν από 110 περίπου χρόνια, κάποιοι αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή την τελική φάση ενός σχεδίου υπεραιωνόβιου, δηλαδή ήταν ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε για να διαρκέσει περίπου 250 χρόνια και το τέλος του σχεδίου, τα τελευταία 100 χρόνια, είχε ονομαστεί σχέδιο 100 ετών. Αυτοί οι κάποιοι έχουν όνομα και είναι τα λαμόγια της Λευκής Αδελφότητος. Η Λευκή Αδελφότητα, επιτρέψτε μου να θυμίσω για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ότι είναι, αγαπητοί φίλοι, εκείνη η οποία θέλησε να επιβάλλει στον κόσμο τη νέα τάξη πραγμάτων. Διοικείται η Λευκή Αδελφότητα από ένα 12μελές συμβούλιο και η έδρα της βρίσκεται σε μια υπόγεια πολιτεία που ονομάζεται, πώς αλλιώς, Λευκή Πολιτεία και βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της ερήμου Τάκλα Μακάν, που στην απότατη αρχαιότητα ονομαζόταν Ανατολική Έρημος ή Έρημος Δαδουέλ, και βρίσκεται η έρημος αυτή στην ημιαυτόνομη κινέζικη επαρχία που είναι στο βορρά της Κίνας, Xinjiang. Στο δυτικό άκρο, δηλαδή αντίθετα από εκεί που είναι η υπόγεια Λευκή Πολιτεία, όπου είναι η έδρα διοίκησης της Λευκής Αδελφότητας, κατοικούν οι Ιουγκούρ Τούρκοι. Οι Ιουγκούρ Τούρκοι, σύμφωνα με αυτά που μας είπαν πρόσφατα κιόλας οι ίδιοι οι Τούρκοι, είναι το πατρόν γένος κάθε Τούρκου. Και εκεί ζούσαν ανέκαθεν. Και αυτό καταρρύπτει αυτά τα οποία πολλοί λέγανε, μιλώντας άσχημα για κάποιους Έλληνες πατριώτες, όταν οι Έλληνες πατριώτες λέγανε ότι οι Τούρκοι είναι Μογγόλοι και ήρθανε από την περιοχή της Μογγολίας. Η Μογγολία σαν ευρύτερη περιοχή εννοείται καταλαμβάνει και την έρημο της Τάκλα Μακάν, αφού είναι ακριβώς δίπλα-δίπλα Κίνα-Μογγολία και Τάκλα Μακάν είναι ανάμεσα. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν πριν κάνα χρόνο από τη στιγμή που εγγράφεται αυτό το βίντεο, έγινε μία στην κυριολεξία εξέγερση, επανάσταση των Ιουγκούρ Τούρκων στην Xinjiang, και αυτή τη στιγμή σε αυτή η κινέζικη επαρχία είναι η μη αυτόνομη, αυτοί ζήτησαν πλήρη αυτονομία. Οι κινέζικες αρχές κατέπληξαν στο αίμα και στη βία την εξέγερση αυτή για τα δικαιώματα των Ιουγκούρ Τούρκων και η τουρκική κυβέρνηση, παίζοντας πολύ σωστό παιχνίδι για λογαριασμό βέβαια της Τουρκίας ή κανένας άλλου, όπως έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ο Ερντογάν, έκανε διαβήματα κατά της Κίνας, τι πήγε στον ΟΗΕ, τι τα μέσα ενημέρωση κτλ. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια, από τις προπαγάνδες, αγαπητοί φίλοι, για να μην ακούγεται το Τούρκι Μογγόλι κτλ, όσοι άκουσαν την Τουρκία να κάνει τέτοια φασαρία, αγαπητοί φίλοι διπλωματικοί, υπέρ των Ιουγκούρ Τούρκων, λέγανε καλά τι τους νοιάζει τους Τούρκους για το τι γίνεται τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι Ιουγκούρ Τούρκοι, πρόγονοι κάθε τουρκικής φυλής, ζούσαν ανέκαθεν εκεί και το αναφέρουμε αυτό παρεπιπτόντως, μια και μιλάνε για την Τάκλα Μακάν, αυτοί ζουν δυτικά, ενώ ανατολικά βρίσκεται η υπόγεια Λευκή Πολιτεία που στη γλώσσα των Νεφελίμ, των λεγόμενων αρχαίων εντός εισαγωγικών θεών που κυβερνούσαν τον κόσμο, ανέκαθεν σημαίνει Λευκή Πολιτεία το Μαχ Τανέ. Μαχ Τανέ, Λευκή Πολιτεία. Από εκεί λοιπόν η Λευκή Αδελφότητα κατέστρωσε, από αυτήν την τεράστια Λευκή Πολιτεία, κατέστρωσε τα σχέδιά της, με τα οποία σχέδια αποφάσισε να πάρει την εξουσία στην επιφάνεια του πλανήτη, έστω και από το παρασκήνιο, γιατί ως τότε από το παρασκήνιο κυβερνούσε την επιφάνεια του πλανήτη, από το 40 περίπου χιλιάδες πριν το Χριστό, με κάποιες διακοπές ανάμεσα, η Μαύρη Αδελφότητα, η οποία Μαύρη Αδελφότητα
διοικείται από το Ben Zarah Mall, το οποίο είναι η σύναξη των γιών εκείνων που τολμούν τα πάντα, είναι οι πολέμαρχοι να ξεραμώνουν τον Εφελήμ, και η μαύρη αδελφότητα έχει ουσιαστικά 36 βασιλείς και άλλους 36 έχει και η λευκή. Δηλαδή οι Νεφελήμ, οι λεγόμενοι αρχαίοι θεοί που κάποτε κυβερνούσαν τον κόσμο και στην κυριολεξία έπιναν το αίμα των λαών, γιατί ήταν απολυταρχικοί κτλ. Αλλά τόπιναν το αίμα των λαών στην κυριολεξία, αγαπητοί φίλοι, γιατί για αυτούς μιλάει ο Άγιος Ανδρέας και πάρα πολλοί άλλοι Άγιοι, και όχι μόνο αγαπητοί φίλοι Άγιοι της Ορθοδοξίας, αλλά υπάρχει ντοκουμέντα σε αυτά, τα έχω βγάλει μέσα στο βιβλίο Πολέμαρχος Γάρεγκης με κάθε λεπτομέρεια. Αυτοί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θέλησαν. Τώρα αυτοί κυβερνούσαν η μαύρη αδελφότητα, βάζοντας μπροστά μαριονέτες, βασιλιάδες, διάφορους άλλους αριστοκράτες κτλ. Και τι έγινε μετά, θέλησε από το 1750 περίπου, αγαπητοί φίλοι, να, η λευκή αδελφότητα να καταλύσει την παλαιά τάξη πραγμάτων, δηλαδή να κυβερνά η μαύρη αδελφότητα κρυμμένη πίσω από βασιλιάδες μαριονέτες, εδώ και 40.000 χρόνια, και να έρθουν και να κυβερνήσουν αυτοί, κρυμμένοι πίσω από πρωθυπουργούς, μαριονέτες και προέδρους, όπως στην Αμερική κτλ. Η λευκή αδελφότητα είχε ένα σχέδιο περίπου στην τελική του φάση 250 ετών, και το τελικό σχέδιο ήταν εκατονταετές και ξεκίνησε το 1901, όταν το φανερό τους άντρο διοίκησης πάνω στον πλανήτη το ονόμασαν στην Αμερική, πώς αλλιώς, Λευκό οίκο. Η λευκή αδελφότητα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κινήθηκε βάσει ενός σχεδίου συγκεκριμένου, το οποίο ο ίδιος ο διάβολος, όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, ο ίδιος ο διάβολος είχε καταστρώσει και δώσει. Ήταν τα 25 πρωτόκολλα. Από τα οποία 25 πρωτόκολλα, τα οποία έχω δώσει στην πρώτη τριλογία με το μουσέ 1, 2, 3 του, γιατί και πώς ζουν άμεσά μας, από αυτά τα 25 πρωτόκολλα, το 25ο πρωτόκολλο που έχει είναι το τελικό σχέδιο αφανισμού του ανθρωπίνου γένους, το είχαν κρυμμένο και δώσανε τα 24. Και τα ονόμασαν μάλιστα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, λέγοντας ότι τα κάνανε οι Εβραίοι, που είναι κακοί Εβραίοι, και το έτσι Εβραίοι, και αλλιώς οι Εβραίοι, και να οι Εβραίοι, και όλα αυτά είναι οι Εβραίοι. Σκεφτείτε σε ένα κόσμο, αγαπητοί φίλοι, ο οποίος λειτουργεί πίσω από ένα γενικευμένο ψέμα, έπρεπε και κάποιον να δώσουν ένα φταίει. Έτσι. Δημιούργησαν, αγαπητοί φίλοι, αυτό το λαό, το λαό των Εβραίων, τον οποίο διέσπηραν η μαύρη αδελφότητα ακόμα όταν κυβερνούσε, χιλιάδες χρόνια πριν, τον διέσπηραν σε όλο τον κόσμο για να τον χρησιμοποιούν. Να τον εκβιάζουν και να τον έχουν να ζει πως αλλιώς τρομαγμένο. Όχι θα σας κάψουνε, όχι ολοκαύτωμα, όχι θα σας φάξουνε, άρα να ακούτε τι σας λένε, προσέξτε καλά, να είστε μονιασμένοι μεταξύ σας και υπάκουοι, και τους χρησιμοποιούσαν διαρκώς. Οπότε σου λέει, πώς τη λέει η παροιμία, βρήκαμε παπά να θάψουμε πεντέξι, ποιοι φταίνουν για τα πρωτόκολλα, οι Εβραίοι. Πάρτε και αυτό τους Εβραίους μέσα. Αυτά τα πρωτόκολλα τα 24 τώρα έχουν ένα πλήρες σχέδιο. Τα στοιχεία που έχω εγώ μου λένε ότι πρωτοβγήκαν περίπου το 15 με χιλιάδες, εκεί γύρω 15-16.000 πριν τον Χριστό, προσπάθησε ο διάβολος, ο Σαμαέλ, να τα εφαρμόσει. Δεν μπόρεσε τότε, διότι η προσπάθεια εφαρμογής του κατέληξε στον τρομακτικό πόλεμο που έγινε το 9600 πριν τον Χριστό μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων, και είχε αποτέλεσμα καταστραφή όλη η ανθρωπότητα. Έρχεται λοιπόν η λευκή αδελφότητα, αγαπητοί φίλοι, στην τελική φάση του σχεδίου τους τώρα, αφού έκανε την επανάσταση της Αμερικής και φύγανε οι αριστοκράτες εκ του γένους Μπαχομέχ, βρικόλακες, που ήταν με τους νότιους και αυτοί κυβερνούσαν εκεί. Αυτοί είχαν, ξέρετε, η μαύρη αδελφότητα, ήταν όλοι οι αριστοκράτες, οι βασιλιάδες, και με το καλάμι καβαλημένο απάνω ήταν αυτοί. Άλλη νοοτροπία διοίκησης, παλαιά τάξη πραγμάτων, και αποφάσισαν αυτοί βάσει των πρωτοκόλων να εξαφανίσουν τις αριστοκρατίες και τους βασιλείς και να φέρουν δήθεν λαϊκά εκλεγμένες δημοκρατικά κυβερνήσεις, και να λένε τους λαούς, να, η δική σας είναι, λέει, δεν υπάρχει θέμα, εσείς τους εκλέγετε, κυβερνάτε εσείς δια των εκπροσώπων. Παραμύθι βέβαια, αγαπητοί φίλοι. Παραμύθι το οποίο στην εποχή μας έφτασε να αρχίσει να καταραίει, αλλά πώς, επίτηδες. Τι εννοώ, το οποίο στην εποχή μας
έφτασε να αρχίσει να καταραίει, αλλά πώς, επίτηδες. Τι εννοώ? Δηλαδή πήγαν σε διάφορα κράτη και είπαν δεν κυβερνάμε, εμείς κυβερνάμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ομολόγησαν οι λαοπρόβλητοι ηγέτες σε πάρα πολλά, σε δεκάδες κράτη σε όλο τον κόσμο. Τώρα, όταν βγαίνουν κάποιοι, αγαπητοί φίλοι, περίπου το 1750 μετά Χριστόν, και αρχίζουν εκεί με την Αμερικάνικη Επανάσταση, φεύγουν εκείνοι που ήταν καταπιεστές των σκλάβων των μαύρων κτλ. Και έρχονται οι δημοκράτες εκεί με την πλέργα δημοκρατία. Οι Αμερικάνοι δημοκράτες τώρα, έτσι, να κυβερνήσουν. Γίνεται η Γαλλική Επανάσταση, αγαπητοί φίλοι, γίνεται επανάσταση στο Μεξικό, επαναστάσει σε όλη την Ευρώπη. Ο λαός πια δεν αντέχει τους κακούς βασιλιάδες, αφού φρόντισαν να τους τσιγλίσουν να είναι κακοί, δεν υπήρχε θέμα. Έτσι. Οπότε, αγαπητοί φίλοι, έρχεται λέει λαϊκή κυριαρχία και γίνεται δημοκρατία παντού. Επομένως, το πρώτο στάδιο που ήδη έχει γίνει και το ξέρετε εξάλλου, είναι να φύγουν όλοι οι βασιλιάδες και οι λεγόμενοι ευγενείς και να γίνουν γραφικές καρικατούρες που λέει να έχουμε και ένα βασιλιά, όπως λέμε, τέλος πάντων, έχουμε και ένα άγαλμα στο σπίτι μας, το ξεσκονίζουμε, το ποτίζουμε, ξέρω εγώ, ή και ένα φυτό. Κάπως έτσι, τους βασιλιάδες έχουν στην άκρη. Ωραία. Τώρα, αφού εξαφάνισαν όλους τους βασιλιάδες, φτάνουμε στο 1901 και λέει και τώρα θα δώσουμε τη νέα τάξη των πραγμάτων. Η νέα τάξη των πραγμάτων είναι δηλαδή μια νέα παγκόσμια διοίκηση. Κρυφή. Γιατί οι λαοί έπρεπε να πιστεύουν ότι αυτοί κυβερνάνε των εκπροσώπων, δίθεν. Κανείς όμως. Δηλαδή δεν είναι κανένα να σκέφτεται από πάρα πολλούς ανθρώπους που πράγματι σκέφτονται. Ναι, παιδιά, νέα τάξη των πραγμάτων. Νέα τάξη, θέλουν να φέρουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Ποια ήταν η παλιά? Αφήστε εμείς, όταν αρχίσαμε να ακούμε για νέα τάξη των πραγμάτων, ήμασταν σε μια εποχή που ήδη βλέπαμε τους Προέδρους Αμερικής στην τηλεόραση, υπήρχε τηλεόραση να παραμυθιάζει τον κόσμο κτλ. Και όλοι μιλούσαν για τη νέα τάξη. Δηλαδή παλιά ποιοι ήταν? Ήταν οι προηγούμενοι Πρόεδροι της Αμερικής? Ήταν οι Πρόεδροι της Αμερικής, αγαπητοί φίλοι, στις αρχές του αιώνα όταν έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Ή μετά στα μέσα του 20ου αιώνα όταν έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πήγαμε μετά στον 21ο? Ποια ήταν η παλιά τάξη των πραγμάτων? Και τι διέφερε η νέα τάξη από την παλιά, αφού τα ίδια καθεστώτα θα είχαμε? Κανείς δεν σκέφτηκε ότι η παλαιά τάξη των πραγμάτων ήταν η τάξη των πραγμάτων σύμφωνα με την οποία από το παρασκήνιο και με βασιλείς μαριονέτες και όχι δημοκρατικά εντός εισαγωγικών εκλεγμένες δίθεν κυβερνήσεις, κυβερνούσε η μαύρη αδελφότητα. Ήρθε λοιπόν η λευκή αδελφότητα να δώσει νέα τάξη των πραγμάτων. Και αυτοί έχουν τόσο έπαρση και είναι τόσο πολύ καλαμοκαβαλημένοι αυτά τα λαμόγια που λέει και την αλήθεια. Νέα τάξη των πραγμάτων λέει θα επιβάλλουμε. Τέλος. Κανείς όμως δεν σκέφτεται, αγαπητοί φίλοι, στον πλανήτη φυλακή, στον οποίο οι άνθρωποι έχουν τόσα μα τόσα πολλά προβλήματα που δεν μπορούν να δούνε αυτό κατάματα, αυτό που είναι αλήθεια. Τι κάνανε? Αφού κάνανε δύο παγκοσμίους πολέμους, αγαπητοί φίλοι, και οι οικονομίες των λαών καταστράφηκαν πριν τους δεύτερους παγκοσμίους πολέμους, όπως τώρα καταστρέφεται η οικονομία όλου του πλανήτη, και αν κάτι δεν το σταματήσει, δηλαδή αν δεν είναι μια πρόβα general, μια δοκιμή, θα καταστραφεί και πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομοτελειακά λήξη. Ο Πούτιν θα τους την κάνει τη δουλειά. Θα τους την κάνει τη δουλειά. Ο Πούτιν δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν. Αν δεν το σταματήσουν τώρα και αν δεν είναι μια πρόβα για να δούνε τα σχέδιά τους πώς πάνε, ο κοντός θα τους την κάνει τη δουλειά. Είναι λυγμένο αυτό. Και εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός και θα δούμε. Αν δεν το σταματήσουν. Τι κάνουν αυτοί? Αφού κατέστρεψαν δύο φορές την οικονομία του πλανήτη, τις ισορροπίες, τις ψεύτικες, τεχνητές, διότι για να υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, θα πρέπει να έχουμε τον κόσμο με λεφτά στο χέρι, τα οποία να μην έχουν αξία, γιατί δεν θα υπάρχουν στα ράφια των καταστημάτων τίποτα, δεν θα υπάρχουν αγαθά να ψωνίσεις. Γιατί λέει ο άλλος, είμαι πλούσιος και έχω, ξέρω εγώ, χρήματα. Ναι, είσαι πλούσιος και έχεις χρήματα, αλλά τι μπορείς να αγοράσεις? Αν δεν έχει τρόφιμα, αν δεν έχει αγαθά, αν δεν έχει οτιδήποτε να πάρεις, τότε τι σοϊ πλούτο έχεις? Δηλαδή, ο πλανήτης πτωχεύει όταν, πότε? Πτωχεύει όταν δεν υπάρχει τίποτε να το πάρεις και να συναλλαγείς. Λοιπόν, όταν αυτοί μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκείνο που κάνανε ήτανε τι? Να λένε στον κόσμο, μπράβο, τώρα καταστράφει ο κόσμος, έτσι, αλλά πάρτε λεφτά για να το ξαναχτίσετε. Καλά, αφού δεν υπήρχαν λεφτά πριν. Μετά τα έξοδα ενός ολόκληρου παγκοσμίου πολέμου, έξοδα, εγκαστία, πού βρέθηκαν λεφτά?
αυτό αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ οικονομικό. Τους λόγους έχω αναλύσει και αναπτύξει και δεν είναι του παρόντος στους τόμους 4, 5 και 6 του γιατί και πώς ζουν άμεσά μας. Μετά τον πόλεμο λοιπόν, τον δεύτερο, μέσα στον 20ο αιώνα, άρχισαν με λεφτά που βρέθηκαν εκ του μηδενός, θαύμαλοι, βρέθηκαν λεφτά. Μα πριν τον πόλεμο δεν υπήρχαν λεφτά. Γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, υποτίθεται. Ναι, δεν υπήρχαν λεφτά. Μετά τον πόλεμο, αφού γίνανε όλα τα έξοδα, πού βρέθηκαν λεφτά. Δάνεισαν, λέει, εκείνοι που είχαν. Τα βγάλανε, είχαν. Τα λεφτά τι είναι. Χαρτί, παίρνει, τυπώνει, α, έχω λεφτά, λέει, πάρε. Και μάλιστα στην εποχή μας δεν τυπώνουν καν λεφτά. Μέσω υπολογιστού περνάνε ένα νούμερο, πήρατε, λέει, 40 δισεκατομμύρια, κύριε, τάγεται. Πού τα έχω, λέει, αέρα, αέρα σκοπανιστό, αέρα πατέρα, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα νούμερο, μέσα σε ένα κομπιούτερ είναι, μεταφέρει τα 20 που χρωστά, μεταφέρει τα άλλα εδώ, τα άλλα εκεί, τυπώνει και μερικά χαρτονομίσματα για του φτωχανάκια για εμά και τελείω πρώτη. Κάνανε λοιπόν όλου του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, να πιστέψουν σε ένα όνειρο μια καλύτερη ζωή. Και μάλιστα πήγανε στην Αμερική και σε ορισμένα άλλα μέρη, όπως στην Ιαπωνία, στη Γερμανία, και ρίξανε τόσο πολύ χρήμα, απάτημο, σαν τένιο χρήμα, δεν υπήρχε χρήμα, όλα ένα κόλπο. Γιατί τα αγαθά υπάρχουν. Και αυτοί που τα κάνουν όλα δεν θέλουν λεφτά, αυτοί τα έχουν όλα τα λεφτά, ό,τι ώρα να είναι, κόβουν λεφτά. Δώσαν αγαθά πολλά και εκεί ο κόσμος ζούσε με έναν τρόπο θαυμαστό, ενώ αλλού ο κόσμος ζούσε με έναν τρόπο, αγαπητοί φίλοι, φτωχό και ήταν γεμάτο στερήσει. Όλοι οι άνθρωποι που όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ σας είχα πει, μου είχε πει ένας αγαπητοί φίλοι αξιωματούχος, έχουμε, λέει, στόκ ανθρώπους παντού για επαναστάσεις κάθε είδους. Στόκ ανθρώπους, έτοιμους να τους χρησιμοποιήσουμε, στόκ πληθυσμούς. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ανάμεσα αυτούς και εμείς, θυμάμαι και τον εαυτό μου, είχαμε σύνδρομα στέρησης, δηλαδή μας λείπανε πράγματα. Έβλεπα όταν ήμουν μικρός στον κινηματογράφο που άτομα νέοι της ηλικίας μου που εγώ δεν είχα, έτσι, είχαν αυτοκίνητα, ούτε 18 δεν ήταν οι άλλοι, είχαν όλοι αυτοκίνητα, πάρτι αυτά, κακό, το ένα το άλλο. Και λέγαμε, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι πράγματα είναι αυτά. Μετά άρχισαν να μας εκπαιδεύουν, αγαπητοί φίλοι, σιγά σιγά, φτάσαμε δεκαετία του 70 κτλ. Που μας απαγόρευαν να αγοράσουμε στην Ελλάδα. Και εγώ πάρω τα δικά μας τώρα, τι να πω, τα ίδια πάνω κάτω κάνανε παντού. Μας απαγόρευαν να πάρουμε αυτοκίνητα και έπρεπε να έχουμε 1000 κυβικά. Και μας κάνουν ζήτουλες. Να βγάζουν μηχανή με το 1000 κυβικό, να βάζουμε μια μηχανή 1600 κυβικά, για να γίνει πιο δυνατό το αυτοκίνητό μας, όπως ονειρευόμασταν κτλ. Μας κάνανε ζήτουλες. Μας κάνανε να θέλουμε διαρκώς περισσότερα που δεν μπορούσαμε να τα έχουμε. Και ήρθε η πλέρια δημοκρατία μετά το 1974 και ήρθε και η ώρα του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, αγαπητοί φίλοι, σηματοδότησε την αλλαγή, όπως ο ίδιος έλεγε, και έλεγε αλήθεια. Ποια ήταν η αλλαγή? Όλοι θα έχουν απ' όλα. Και μάλιστα από τότε που υπήρχε το περιβόητο, εντάξει, λέει, έκανε να δωράξει τον εαυτό του, πόσο δεν θυμάμαι ούτε για ποιον, ούτε έχει σημασία μετά από τόσα χρόνια, 500 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Όλοι λένε, για στάσου ρε καλόπαιδο. Γιατί να δουλεύω σαν καραγκιόζης μια ολόκληρη ζωή και να μην τα οικονομήσω overnight μέσα σε ένα βράδυ. Ήταν το σύνθημα. Και οι Έλληνες από τότε, εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι, άρχισαν και το ξέρετε, δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, ούτε ανακάλυψε την πυρίτιδα. Όλοι το ξέρετε ότι εκείνο έδωσε το έναυσμα, το σύνθημα. Και όλοι θέλαν να τα οικονομήσουν στα γρήγορα. Τέλος. Τα θέλω όλα εδώ και τώρα, λέγαν όλοι. Και άρχισε, αγαπητοί φίλοι, μια τρομακτική ασυδοσία και άρχισε τότε το δούνε λαβίν με το δημόσιο, το παράνομο, που άρχισαν να έχουν όλοι. Και άρχισε τότε, αγαπητοί φίλοι, η εποχή της μίζας και. Θα πει κανείς, καλά, αυτά δεν υπήρχαν πριν. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο ότι υπήρχαν. Αλλά άλλο να υπάρχει από εδώ από εκεί και άλλο να είναι θεσμός η μίζα, η ρέμουλα και η απάτη. Η ρεμούλα και η απάτη. Αγαπητοί φίλοι, για να μπορέσει ο κόσμος να αποκτήσει τα πάντα όλα εδώ και τώρα, άρχισαν οι πιστωτικές κάρτες. Άρχισε ο κόσμος να χρεώνεται. Μετά στις πιστωτικές κάρτες άρχισαν τα δάνεια. Και βεβαίως άρχισε η συμμετοχή των Ελλήνων, η συμμετοχή των Ελλήνων.
Τι είναι αυτά που κάνετε, ρε, έλεγε ένα ή για Πασόκ ή για Νέα Δημοκρατία, μην μιλά. Το κόμμα είναι, πάρει και μια θεσούλα στο δημόσιο. Πάρει και μια θεσούλα στο δημόσιο, πάρει και μια θεσούλα στο δημόσιο και όλες οι θεσούλες στο δημόσιο. Και αντί να έχουμε 100.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα έχουμε σήμερα να έχουμε 1.500.000 δημοσίους υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο και αγαπητοί φίλοι, στη δημόσια διοίκηση και στους δήμους κτλ. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι αυτοί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έπρεπε πλέον να πληρωθούν. Και όλοι αυτοί ήταν συνένοχοι. Γιατί ήξεραν ότι μπήκαν κάπου που πήγαινε στη δουλειά, δεν είχαν τι να κάνουν. Και λένε: πάω, κάθομαι εκεί, κάνω τα φραπεδάκια, τα λέμε. Μετά τι κάνω, δεν έχω τι να κάνω. Ο Έλληνας δεν είναι τεμπέλης. Όλοι αυτοί που δεν έχουν να δουλεύουν στο δημόσιο και προς Θεούς στο δημόσιο ή κάποιους που δουλεύουν. Γιατί αν δεν δούλευαν θα κλείναμε. Δεν γίνεται. Εννοείται κάποιοι δουλεύουν στο δημόσιο. Αυτό είναι αυτονόητο. Μην λέμε τα αυτονόητα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που, αγαπητοί φίλοι, δεν δουλεύουν καθόλου. Έτσι. Και τι έγινε, εντάξει μου, ωραία. Ο Έλληνας δεν τεμπέλησε, είπα, μετά κάνουμε και μια μαύρη δουλίτσα. Επιπλέον. Έτσι, βάζουμε στο όνομα της πεθαράς, το τόπο, πάει άλλος, κάνει και μια δουλειά. Αγαπητοί φίλοι, όλοι αυτοί οι δημόσιοι και οι δημοτικοί πάλι για να πληρωθούν, ήθελε χρήμα. Και χρήμα σε μια χώρα που είχε εργοστάσια μετρημένα στα δύο δάχτυλα, τα οποία τα κλείσαν μάλιστα και οι συνδικαλιστές, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχουν. Και έτσι άρχισαν τα τρομακτικά δάνεια. Ξεκινώντας από το 1980, περίπου 81, αγαπητοί φίλοι, άρχισε ο τρομακτικός δανεισμός της Ελλάδας. Και δεν είναι μόνο ο δανεισμός του κράτους για να πληρώνουν τους υπαλλήλους, είναι ο δανεισμός των τραπεζών που οι τράπεζες μετά δανείζουν και τις επιχειρήσεις. Και δανείζουν και τις οικογένειες και μιλάμε για ένα τρομακτικό δάνειο το οποίο στήθηκε. Σύμφωνα με αυτά που εγώ με το λίγο με το μυαλό καταλαβαίνω, το δάνειο δημιουργήθηκε, θα μπορούσε να μην έχει δημιουργηθεί τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες είναι αγαπητοί φίλοι δουλευταράδες. Άρα το δάνειο δημιουργήθηκε για να είμαστε εξαρτημένοι. Όλα αυτά για να γίνουν βέβαια χρειαζόταν πολιτική μεμπτή. Πολιτικούς λένε τα πρωτόκολλα, πρέπει να είναι τα όργανά μας, πρέπει να είναι άνθρωποι μεμπτοί. Όργανα μεμπτά. Να τους κρατάμε, λέει, ό,τι ώρα θέλουμε, να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επίσης, αγαπητοί φίλοι, έπρεπε να μαντρωθούν οι πατριώτες. Οι πατριώτες μαντρώθηκαν για να μην μπορούν να μιλάνε. Και όλα αυτά πάντοτε γίνονται για το καλό των κομμάτων. Μην μιλάς, λέει, το κόμμα θα πάει καλά, θα βοηθήσει και εσύ, τέλος. Όλα για το κόμμα. Η παιδεία χτυπήθηκε. Τα παιδιά φύγανε από το σχολείο. Τα παιδιά τους δόθηκαν βιβλία, αγαπητοί φίλοι, πολύ χαμηλή στάθμη. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Σαν εκπαιδευτικός πρώην, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Τουλάχιστον στη φυσική, αγαπητοί φίλοι που βλέπω εγώ, τα βιβλία δεν μ' αρέσουν. Ανοίγω να διαβάσω τα παιδιά μου και βλέπω ότι. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω, δεν διαβάζεται, πώς το λένε. Μπορώ να κρίνω άποψη, μπορώ να κάνω λάθος, εντάξει. Αλλά όλοι θεωρούν, όσοι με ξέρουν στη Θεσσαλονίκη, ότι ήμουνα, αν όχι ο κορυφαίος, ένα από τους κορυφαίους φυσικούς που δίδασκαν, αγαπητοί φίλοι, που δίδασκαν σε προπανεπιστημιακό και πρώτο έτος. Μετά που ετοιμάζαμε παιδιά που για το πρώτο έτος πανεπιστημίου, μέσα στο πρώτο έτος πανεπιστημίου, για να συνεχίσουν μετά στο δεύτερο έτος στην Αγγλία. Μπορώ να κρίνω, είμαι της δουλειάς που λένε. Δεν κάνουν, δεν μπορούν τα παιδιά να μάθουν τίποτα από αυτά τα βιβλία. Τέλος. Και δεν φταίνε οι καθηγητές που τα γράφουν, διότι έρχεται πρόγραμμα. Επειδή έχω γράψει βιβλία για το δημόσιο, τα οποία πήγαν χαράμι, γιατί στο τέλος δεν έγινε. Πήγα να συμμετάσχω κι εγώ σε ένα διαγωνισμό, έγραψε 3,5 βιβλία, όπως σας έχω ξαναπεί. Διαγωνισμός δεν έγινε. Μετά ανατέθηκε. Εντάξει, δεν γινόταν. Δεν ξέρω γιατί δεν γινόταν, ανατέθηκε. Οπότε ξέρω τι θέλει το δημόσιο. Όταν το δημόσιο σου λέει γράψε βιβλία, σου δίνει και λέει θέλω αυτές τις προδιαγραφές. Αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και βέβαια. Οι υπουργοί μας έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συνθήκες, αγαπητοί φίλοι, βάσει των οποίων η παιδεία πρέπει να είναι κουτσά στραβά, λίγο πολύ, ξέρω εγώ, κατά μάλλον ή τον ίδια παντού, τα ίδια να διδάσκονται όλοι, να μαθαίνουν τα ίδια με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο στυλ βιβλία. Αφού βαρέσαμε τα παιδιά μας από πλευράς εκπαίδευσης, μετά τους κόψαμε τα ιδανικά. Τους κόψαμε τα φτερά. Τα διαλύσαμε τα παιδιά μας, αγαπητοί φίλοι, να μην πιστεύουν σε τίποτε, να μην έχουν τίποτα, αγαπητοί φίλοι, που να τους ανεβάζει, γιατί εκείνο το οποίο ο διάβολος μισεί και εκείνο το οποίο έχει κάνει
για να πέφτουν οι άνθρωποι, εκείνο που δεν αντέχει ο διάβολος, είναι το να έχει ο άνθρωπος ελπίδα. Και κυρίως ελπίδα στο Χριστό. Γιατί Ιησούς Χριστός νικά τελικά, είναι τετελεσμένο, νομοτελειακό, τελεσίδικο. Μην ελπίζεις σε αυτόν. Σε τίποτα, μην ελπίζετε. Χωρίς ελπίδα. Γιατί όταν είσαι και στη χειρότερη περίπτωση ή κάτω από τη μεγαλύτερη πίεση, ας πούμε Μεγάλος Αλέξανδρος, όταν ξεκινούσε για την εκστρατεία για να πάει να κρίσει πύλες στην Τάκλα Μακάν, ό,τι λεφτά υπήρχαν, ό,τι δανεικά πήρε, ό,τι λεφτά υπήρχαν στα ταμεία του Μακεδονικού κράτους, τα μοίρασε σε όλους τους στρατιώτες εκστρατείας, σαν πρώτη δόση. Προκάτ, προκαταβολή. Του λέει ο άλλος, τι κρατάς για σένα, τις ελπίδες για την επιτυχία της εκστρατείας. Και βέβαια, αγαπητοί φίλοι, όταν ξεκίνησα από την Ελλάδα, κανείς δεν ήξερε το σκοπό της εκστρατείας και ότι θα έφτανε στα βάθη της Ανατολής, στην Τάκλα Μακάν, στην Κίνα, για να κλείσει τις πύλες. Όπως περιγράφεται στο τόμο 16, 17, 18 και 19. Ως εδώ που ήρθαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα έχουν καταργηθεί όλες οι μοναρχίες, βασιλείες, αριστοκρατίες. Οι αριστοκρατικοί και βασιλικοί εκεί παραμένουν, ανήκοντες σε ραν εξαίματος νεφελίμ, απογόνους δηλαδή ανθρώπων και νεφελίμ, εξαίματος νεφελίμ, αγαπητοί φίλοι, της μαύρης αδελφότητας, από τη μια, οι αριστοκρατικοί και βασιλικοί οίκοι, ενώ υπάρχουν οι οικονομικοί, οι μαλλοί οίκοι, αυτοί πώς τους λέμε, ας πούμε, οι αγορές, έτσι, όλοι αυτοί οι μεγαλοτραπεζίτες, έτσι, που είναι ραν εξαίματος νεφελίμ, λευκής αδελφότητας. Όλοι αυτοί, ως τώρα, έχουν κατορθώσει. Εξαφανίστηκαν οι μοναρχίες, μπήκανε παντού, αγαπητοί φίλοι, δημοκρατικά εντός εισαγωγικών πολιτεύματα. Γιατί στη δημοκρατία, ως γνωστόν, από την αρχαία Ελλάδα γίνεται κλήρωση, κληρώνεται κάποιος, μεταξύ αυτών τέλος πάντων που έχουν κοινό νου και μπορούν να κάνουν μερικά πράγματα και υποχρεούται να ακολουθεί τους νόμους. Εδώ δεν γίνεται κλήρωση, γίνεται ψηφοφορία. Και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αγαπητοί φίλοι, όταν έχουμε ψηφοφορία, υπάρχει αδικία. Διότι η ψηφοφορία επηρεάζεται. Όχι μόνο στο μέτρημα, επηρεάζεται, αγαπητοί φίλοι, επηρεάζοντας το μυαλό και την κρίση των πολιτών. Και δόξα τω Θεώ, στην εποχή μας από τηλεόραση, κάτσε καλά. Όποιον πει τηλεόραση, όποιον δείχνει τηλεόραση, μπορεί άνετα να γίνει βουλευτής. Αγαπητοί φίλοι, σκεφτείτε, εγώ δεν χρειάζεται από τίποτα, πόσοι και πόσοι, επειδή τους έδειχνε τηλεόραση, γίναν βουλευτές. Έτσι. Άνθρωποι απαίδευτοι, ανεπάγγελτοι, αγράμματοι κτλ., απολύτιστοι, γίναν βουλευτές. Επειδή απλά τους έδινε τηλεόραση ή γιατί τους είπανε αυτός ή αυτή πρέπει να γίνει, δείξει τηλεόραση για να ψηφίσει ο κόσμος. Και έγινε. Τα ζει, τώρα εγώ ας τα λέω, τα ξέρετε αυτά. Επομένως, φτάσαμε ως εδώ και τώρα, αγαπητοί φίλοι, η πολιτική έχει αποδειχθεί ότι η πολιτική μας αυτή τη στιγμή είναι άτομα τα οποία δεν χαίρουν εμπιστοσύνης. Είναι άτομα, αγαπητοί φίλοι, που δεν χαίρουν καμίας, μα καμίας εμπιστοσύνης και καμίας εκτίμησης και αυτό το έχουν υποστεί αυτή τη φθορά βάσει προμελετημένου σχεδίου της Λευκής Αδελφότητας. Αγαπητοί φίλοι που τους έβαλε τη μία τρικλοποδιά μετά την άλλη, στο κάτω-κάτω δεν διάλεγε τους πιο έξυπνους, αυτονόητο, ούτε τους πιο έξυπνους, ούτε τους πιο έντιμους, ούτε τους πιο καλούς, και μία τρικλοποδιά μετά την άλλη δεν θέλει και πολύ. Και όπως επανειλημμένως έλεγα πριν από 10 χρόνια, πήγαιναν στον πολιτικό και λέγανε: πάρε ένα πακέτο με κανόνες. Σε πόσα βίντεο εξάλλου τα έχω πει και σε πόσα βιβλία τα έχω γράψει. Πάρε ένα πακέτο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εφάρμοστα, ώστε να εκταμιεύσει λεφτά η Παγκόσμια Τράπεζα. Όταν τα έλεγα πριν 10 χρόνια, μου λέγανε ότι αυτά είναι φαντασιώσεις. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν. Τι είναι αυτά, Λιακό, που λέει: είσαι γραφικός, είσαι φαντασιόπληκτος, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Τώρα το έχουμε ζήσει κατά λέξη. Όπως έλεγα, ας πούμε, πριν από αγαπητοί φίλοι 10 χρόνια, ότι θα βάλουν τσιπάκια στα αυτοκίνητα και με τσιπ θα περνούν στα διόδια για να ελέγχουν όλα τα αυτοκίνητα που είναι. Και με τσιπ θα έχουν μέσα στους ανθρώπους για να τους ελέγχουν και αυτούς που είναι. Όταν το είπα, μάλιστα σε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές μου εμφανίσεις, σαν καλεσμένος, στην εκπομπή του κυρίου Καψάλα, του πολύ καλού αυτού φίλου, αγαπητή φίλη και δασκάλου, τι έγινε, ο ίδιος και καλεσμένος του, ένας επίσης εξαιρετικός κύριος και πατριώτης, όταν τους τα πρωτοείπα. Και ήταν από τους ψαγμένους, δεν ήταν τίποτα αυτοί από τους αγαπητοί φίλοι που αγρόν αγόραζαν. Λέγανε, τι είναι αυτά που ακούμε.
Τρομακτικά πράγματα. Τι είναι αυτά που ακούμε. Τα λέγανε αυτοί. Φανταστείτε πώς ακουγόταν όταν τα έλεγα, αγαπητοί φίλοι, εκείνη την εποχή στους άλλους που δεν ήταν ψαγμένοι. Λοιπόν, να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο. Παρακαλώ. Έχουμε ένα στοιχείο το οποίο είναι επίσης δεδομένο, ότι όλα τα αυτοκίνητα στις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, για να μπουν μέσα στον κεντρικό δακτύλιο, όπως έχουμε εδώ στην Αθήνα, πληρώνουν αυτόματα διόδια. Πώς? Υπάρχει μια καρτελίτσα η οποία έχει αυτόν τον κωδικό, τον οποίο δείχναμε πριν, είναι κολλημένο στο μπαμπρίζ, και υπάρχει σκάνερ λέιζερ το οποίο διαβάζει τα μπαμπρίζ. Ευκολία. Θα πει κανείς, καλά, παίρνεις τον μπαμπρίζ και το κολλάς στο σκάνερ, όπως κάνει η πολίτρια του σούπερ μάρκετ το κουτάκι με την Coca-Cola? Όχι, διαβάζει τα πάντα στον δρόμο. Μάλιστα. Και αφού γίνεται με τα αυτοκίνητα και θα γίνει και στην Αθήνα, άρχισαν να το. Είπαν ότι βάλαν κάποιες κάμερες στη Θεσσαλονίκη 2. Ακριβώς, εκτός από τις κάμερες, εδώ μιλάμε για σαρωτές λέιζερ. Μάλιστα. Αφού θα υπάρχει για τα αυτοκίνητα και πρακτικά θα γίνεται, γιατί να μην το κάνουμε τους ανθρώπους, για να βλέπουμε ποιοι παράνομοι κυκλοφορούν στην Τζιμισκή σήμερα? Και αυτό εμένα θα μου άρεσε. Οι παράνομοι να συνομάνονται. Πώς θα τους βλέπουμε? Μα πώς, γιατί το χάραγμα το λεγόμενο, ή ας το πούμε η ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία δεν θα είναι πια σε ένα καρτελάκι, αλλά θα είναι πάνω μας, μπορεί να μπει και στο μέτωπο. Ώστε να το διαβάζει. Το πιο εύκολο μέρος είναι το μέτωπο. Περπατάς μια ωραία και καλά, ξαφνικά ένα σκάνερ το οποίο ούτε καν θα αντιλαμβάνεσαι, θα διαβάζει το μέτωπό σου. Και πού θα το βρίσκει το μέτωπο, κύριε Λιακόπουλε, θα πει κανείς, μα είναι πολύ απλό. Πού βρίσκει την ακριβή θέση του μπαμπρίζου του αυτοκινήτου? Η τεχνολογία προχωράει. Λοιπόν, και έτσι θα βλέπουν πού είναι ο καθένας. Κύριε Σύρη, τι ακούμε τώρα? Τι είπατε, ανατριχιαστικά πράγματα. Μα δεν μιλώ για ανθρώπους, εγώ για αυτοκίνητα μιλάω. Θα γίνει στην Αθήνα σε λίγο. Θα γίνει στην Αθήνα σε λίγο. Ανατριχιαστικά πράγματα. Τώρα, τώρα είναι αυτονόητο. Πας αγοράζεις μονάδες, βάζεις το αυτοκίνητό σου, περνάς τα αυτόματα διόδια. Αγαπητοί μου φίλοι, μέσα στα 10 χρόνια που κύλησαν όμως, δεν είπα μόνο αυτά. Πάντοτε είχα μία πληροφόρηση ανεβασμένη, έτσι, την οποία πολλοί από τους ψαγμένους και τις ψαγμένες μου κάνουν την τιμή, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να με παρακολουθούν, τα ακούγανε, τα ανέλυαν, τα σύγκριναν με ειδήσεις που αυτοί έβλεπαν με μάτια ανοιχτά και ελληνικά, γιατί άλλοι δεν βλέπανε, έτσι. Και στο τέλος, αγαπητοί φίλοι, βλέπανε πάντοτε ο Λιακόπουλος δικαιώνεται. Και κέρδισα την εμπιστοσύνη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών, οι οποίοι μάλιστα σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν και στο Ιντερνετ, στο Λιακό.gr και να βλέπουν τις ειδήσεις μας εκεί κτλ. Τι γίνεται τώρα, αγαπητοί φίλοι? Όλοι είναι χρεωμένοι βάσει δανείων. Δηλαδή, είναι δανεισμένοι οι πολίτες από τις τοπικές τράπεζες και τα κράτη από την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει τα τσιράκια της, διάφορες τοπικές μεγαλοτράπεζες. Deutsche Bank, ξέρω εγώ, διάφορες τράπεζες, ρε παιδί μου, που δανείουν στα κράτη. Όλοι επομένως, βάσει δανείων, ελέγχονται. Και είπε ο Πρωθυπουργός, αγαπητοί φίλοι, και αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό που εξελέγει το τέλη του, το φθινόπωρο του 2009, στον κύριο Πανδρέου, χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και όλοι λέγανε τι λέει, μόνο, τι κινδυνολογεί. Το ήξερε βέβαια τι λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξέρει. Αυτή τη στιγμή ήξερε τι θα γίνει και μετά. Αγαπητοί φίλοι. Και έτσι, τι είχαμε, τι έχουμε μάλλον, δηλώσεις υπουργών να λένε δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τους εκπροσώπους του ΔΝΤΟΥ. Πάει η εθνική κυριαρχία. Και αυτό το είχε πει και η κυρία Μπενάκη, ότι πάμε στον Παπούλια όταν έβγαινε τότε και του είπε, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε, πάμε σε νέες μορφές διακυβέρνησης που η εθνική κυριαρχία θα χαθεί χάριν άλλων πραγμάτων τα οποία θα πάρουμε τέλος πάντων. Και αυτά τα πράγματα είναι τα δάνεια. Είμαστε στην εποχή δηλαδή που η επιτυχία είναι το να δανείζεσαι. Άμα δανείζεσαι, είσαι επιτυχημένο. Το πήραμε, λέει, το δάνειο. Μεγάλη επιτυχία. Αντί να λέμε, πόρε τι κάναμε. Το πήραμε το δάνειο, μεγάλη επιτυχία. Τέλος, η επιτυχία αν πάρεις δάνειο. Κατέστρεψαν την νεολαία μας, αγαπητοί φίλοι. Φάγανε την καρδιά και το μυαλό των παιδιών μας. Και μας κάνανε εμάς τους ίδιους να ονειρευόμαστε για το παιδί μας και να του εμφυτεύουμε το όνειρο αυτό να γίνει ένας δημόσιος υπάλληλος για να παίρνει ένα σίγουρο μισθό που αποδείχνει στις μέρες μας ότι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου σίγουρος. Διότι και η μονιμότητα, αν δεν κόπηκε, θα κοπεί, και τα δώρα κόπηκαν και τα εφάπαξ θα κοπούνε και το ένα και το άλλο και το άλλο. Χάθηκε και αυτό το όνειρο. Σε τι ελπίζουμε τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο, αγαπητοί φίλοι? Όλα αυτά βέβαια που συμβαίνουν με τα δανεικά, με τα αυτά, με την καταπίεση και όλος αυτός ο τρόμος που περνάει στον κόσμο για να μην σκέφτεται. Γιατί μια σου λένε θα πεινάσεις, μια σου λένε η γρήπη των πουλερικών. Μια σου λένε θα πεινάσεις ξανά, μια σου λένε η γρήπη των χείρων. Μια σου λένε θα πεινάσεις AIDS.
Δηλαδή, μια στην υγεία, μια στην τροφή. Μια στην υγεία, μια στην τροφή. Η απάτη της νέας τάξης των πραγμάτων, αγαπητοί φίλοι. Γιατί και η κρίση, ας πούμε, που ακούγεται, είναι μια απάτη. Ένα ψέμα είναι. Δεν υπάρχει. Δεν ψέματα. Ψέματα. Είναι χοντρά ψέματα. Φανερά ψέματα σε όλο τον κόσμο. Φανερά. Φανερά ψέματα. Και όλοι αυτοί βέβαια έχουν τα σχέδιά τους. Θέλουν, δεν θέλουν όμως, προωθούν το σχέδιο του Θεού. Και πράγματα τα οποία γεροντάδες Ορθοδοξίας κατά επανάληψη μου είπαν και εγώ τα είπα δημόσια. Και μάλιστα αφού τα είπα, αγαπητοί φίλοι, και αφού τα έγραψα, γίνανε, ξαναλέω, ο κόσμος έχει αρχίσει να βλέπει. Ο κόσμος ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Και είναι ξεκάθαρο για τον κόσμο πλέον τι έγινε. Γιατί όποιος πρωθυπουργός δεν ακούει τι του λένε, ή τον εκτελούν, ή τον κάνουν ρόμπα με σκάνδαλα, αγαπητοί φίλοι, ή του λένε φύγε, γιατί αν δεν φύγεις, θα πρέπει να κάνεις ό,τι θέλουμε εμείς, ή θα σε κάνουμε ρόμπα, αν έχουν κάτι στα χέρια τους, ή σε έχουμε φάει. Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο που έχουν καθαρίσει τα διεθνή λαμόγια. Και ποιοι είναι τα διεθνή λαμόγια? Αυτοί οι χαρτογιακάδες, τα καραγκοζάκια που ήρθανε τον Δουνουτού, λέει, να μας πούνε. Αυτή είναι τελευταία τάξη υπάλληλοι, αγαπητοί φίλοι, εκεί μέσα. Ποιοι είναι, λέει, οι διευθυντάδες, ποιοι είναι οι αρχηγοί του Δουνουτού? Μα δεν έχει αρχηγούς του Δουνουτού. Όλοι υπάλληλοι είναι. Κυβερνάει, σας λέω, η λευκή αδελφότητα των Νεφελίμ από την υπόγεια λευκή πολιτεία, την Μάχτανε, 10 χιλιόμετρα κάτω από τη λευκή πυραμίδα στην Ανατολική Ταχλαμακάν. Εδώ που φτάσαμε, το μόνο που δεν έχετε δει από όσα έχω πει ως τώρα είναι Νεφελίμ. Έρε, παιδιά, ειλικρινά σας λέω, μερικοί πάρτε το αν θέλετε για πλάκα, αλλά αν τους δείτε μπροστά σας, θα πείτε, τώρα πλέον είναι αργά να τον ακούσω τι λέει ο Λιακόπουλος. Διότι, αγαπητοί φίλοι, δεν συλλάξει, αν έρθει η ώρα να βγουν τα λαμόγια, τα πράγματα θα αγριέψουν και θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Για να δείτε μάλιστα πώς η πληροφόρηση που είχα, εκτός από το τι λέγανε εκείνα τα έρματα, χάλκινα βιβλία, πια, αγαπητοί φίλοι, για την αρχαιότητα, εγώ πάντοτε είχα πληροφόρηση για το τώρα. Όπως τότε που σας είπα να προσέξετε ότι τα γεγονότα θα αρχίσουν 8-8 του 8 του 2008 και μάλιστα μέρα που άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αγαπητοί φίλοι, και σας είχα πει για τον πόλεμο που θα γίνει για να αρχίσουν τα γεγονότα στη Γεωργία. Έτσι, Νότια Οσετία κτλ. Ντοκουμέντο. 8-8 του 8 επιτέθηκαν οι Γεωργιανοί με ένα παράλογο τρόπο στους Ρώσους, αφού ξέρουν ότι θα χάνανε. Ο Σακασβίλη γιατί το έκανε? Πήρε εντολή, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Του είπαν κάντο, να δούμε τι θα κάνει ο Πούτιν. Εγώ το είχα πει πολλούς μήνες πριν ότι θα γίνει. Δείτε το. Το πακέτο, αγαπητοί φίλοι. Και βέβαια, όπως έχουμε πει τόσες φορές, στον Πούτιν πουτινιές δεν γίνονται. Στον Πούτιν πουτινιές δεν γίνονται. Και ο Λιακόπουλος έχει πληροφόρηση. Και όταν λέω υπογέροντας κάτι, το υπογέροντας εγώ το είπα, αγαπητοί φίλοι. Το υπογέροντας και το είπα. Σεισμούς, λέει αυτά, πώς τα λένε, φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς και τέλος γεγονότα. Γεγονότα να ο κύριος με τον καφέ εδώ πέρα. Και μάλιστα, έχω ξαναπεί και θέλω ακόμη μια φορά να πω για ένα συγκεκριμένο σημείο. Η νέα τάξη των πραγμάτων συγκρούεται με τον Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα με πληροφορίες που έχω εγώ, σε πάνω στη Γεωργία. Δείξε ένα χάρτη στον κόσμο. Δείξε ένα χάρτη στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι, είναι το φύλλο κράτος της Γεωργίας. Εδώ πέρα μέσα όμως υπάρχουν τρεις περιοχές από μινάρια ακόμα, αν θέλετε, με καθεστώτα από τη Σοβιετική Ένωση. Εγώ δεν το ξέρω καλά αυτό πώς γίνεται. Αλλά εδώ είναι η Απγαζία που λέει εμείς είμαστε χώρια κράτος, όπως λέει το Κωσυμβοπαίδιο. Εδώ είναι η Νότια Οσετία που πάνε η Βόρεια που λέει είμαστε χώρια κράτος. Αυτοί όμως έχουν ρώσικα διαβατήρια. Και υπάρχει και η Ατζάρα εδώ πέρα με βάση, αγαπητοί φίλοι, από την εποχή ακόμα της Σοβιετικής Ένωσης. Εγώ σας λέω, εδώ υπάρχει θέμα σε αυτές εδώ τις περιοχές και σύντομα το δούμε. Φέρε την κάμερα σε μένα, φέρε εδώ πέρα. Φέρε την κάμερα σε μένα. Προσέξτε τα λόγια μου. Όπως το λένε φραγκολεβαντίνικα, mark my words. Γράψτε το, σε παρακαλώ. Γράψτε το, γιατί θα σου πω, παίξε στον κόσμο μια μέρα και θα το έχεις μετά. Προσέξτε, αγαπητοί φίλοι, εκεί η νέα τάξη των πραγμάτων θα πάει σε σύγκρουση. Πάμε όμως τώρα ξανά, φίλοι. Αγαπητοί φίλοι, μετά τον Αύγουστο του επόμενου έτους, στις 8 Αυγούστου, στις 8-8 του 8, γίνανε όλα αυτά. Σαν να μην έφτανε όμως, αγαπητοί φίλοι, αυτό το οποίο είπα και έγινε, να ξέρουν τι γίνεται δηλαδή, συνέβη ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, το οποίο ήταν το εξής. Η Λευκή Αδελφότητα ήθελε να κάνει το παγκόσμιο κράτος και αυτό ήταν το σχέδιο των 100 ετών. Έπρεπε το 2001 ή με την αλλαγή του 2000 να τελειώσουν όλα. Δεν τους έκατσε όμως το ότι βγήκε εκείνος ο έρμος ο Πούτιν, αγαπητοί φίλοι,
ο οποίος τους χάλασε την πουγάδα. Ποια ήταν η πουγάδα? Να κάνουν ένα Αμερικανικό κράτος, ένα Μεσογειακό κράτος, καλά τους Αφρικάνους, και να κάνουν και ένα κράτος στην Αποανατολή, Ιαπωνίες, Αυστραλίες κτλ. Και τα τρία κράτη, τα τρία αυτά μέρη, αφού θα συντονιζόταν μέσω μιας τριμερούς επιτροπής, την οποία σχέδιο το οποίο, αγαπητοί φίλοι, είχε ο Βελιάλ, βασιλεύς λευκής αδελφότητος εκ του γένους των κοινοκεφάλων, Μαλτσέχ, λικάνθρωποι δηλαδή, αγαπητοί φίλοι, μορφή ανθρώπων, αυτοί χαρτογιακάδες βγαίνουν προς τα έξω, ζουν ανάμεσά μας. Τι έγινε? Αγαπητοί φίλοι, βάλανε τον Μπρεζίνσκι, έτσι, ο οποίος είναι πολυνοεβραϊκής καταγωγής, σύμβουλος όλων των πρόεδρων της Αμερικής, να βγάλει το σχέδιο δήθεν για την τριμερή επιτροπή, να γίνει αυτό και να προχωρήσει. Βγαίνει ο Πούτιν και τους χαλάει το τρίτο κομμάτι της τριμερής επιτροπής. Επομένως, το παγκόσμιο κράτος, το οποίο έπρεπε το 2001 να έχουν και να φέρουν τον αγαπητό ιό, αγαπητοί φίλοι του διαβόλου, τον Αντίχριστο κτλ., να γίνει παγκόσμιο δικτάτορα κτλ., δεν τους έκατσε. Χάλασε η μπουγάδα. Βρεαμάν από εδώ, βρεαμάν από εκεί, είδαν ότι δεν μπορεί. Η νέα τάξη των πραγμάτων στο παραπέντε φτάσει στη βρύση νερό, δεν μπορούσαν να πιούνε. Όλοι οι λαοί χρεωμένοι, ανά πάσα στιγμή γύριζαν το αυτό, ρίχναν τις κυβερνήσεις των πολιτικών ως ανίκανες, διεφθαρμένες. Όλοι ήταν αρχιερείς, λέει, της διαφθοράς. Αυτοί κακό, όλοι κακοί οι πολιτικοί να φύγουνε και να δίνουν τους όσοι, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος και τρανός. Δεν είχαν ολικό κράτος, γιατί ο Πούτιν είχε απόλυτη εξουσία στην Ανατολή μαζί με τους Κινέζους. Δεν τους έκατσε. Αποφάσισαν τότε, αγαπητοί φίλοι, να θέσουν σε εφαρμογή το εναλλακτικό του σχέδιο κατάληψης του πλανήτη. Ένα σχέδιο το οποίο ακόμα και εκείνοι που μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα και τα δρόμενα, δεν μπορούσαν να το ξέρουν. Πάντα υπήρχε και υπάρχει η προοπτική, αγαπητοί φίλοι, με ένα τεχνητό τρόπο να αναγκάσουμε το άστρο της γειτονιάς μας, τον ήλιο, να εκπέμψει τόσο έντονη, αγαπητοί φίλοι, τόσο έντονο ηλεκτρομαγνητικό παλμό, τόσο μεγάλη ποσότητα, αγαπητοί φίλοι, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, ώστε να κάψει κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα πάνω στη γη, να λιώσει κάθε μπαταρία, κάθε κύκλωμα, κάθε δίκτυο και να τελειώσει ο πολιτισμός μας. Η γη, όπως εκείνη η ταινία, η παλιά που ξαναγυρίστηκε, The Day the Earth Stood Still, όταν η γη έμεινε ακίνητη και δεν κουνιόταν τίποτα, αγαπητοί φίλοι, είναι η μέρα που θα έκλεινε το ρεύμα. Αποφάσισαν λοιπόν να ενεργοποιήσουν, αγαπητοί φίλοι, ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο είχαν στήσει οι τεχνοκράτες, τεχνικοί εκ του γένους των 100 χειρών Ζασχραντέχ, φίλοι μου, έτσι. Και αυτό δεν ήταν πουθενά αλλού παρά στο ΣΕΡΝ. Στο ΣΕΡΝ δούλευαν δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες και τεχνικοί που όλοι ξέραν ότι θα πάρουμε δύο δέσμες, αγαπητοί φίλοι, φορτισμένων σωματίδιων, θα τα κάνουμε να τρακάρουν και θα κάνουμε ένα μεγάλο πείραμα. Θα βρούμε, λέει, το σωματίδιο του Θεού, το πρώτο σωματίδιο που τη δημιουργία του σύμπαντος. Τραλαλά, τρουλού, τρία πουλάκια κάθονται και από ψηλά γναντεύουν. Όλοι περίμεναν να κάνουν αυτό. Πολύ καλό πείραμα φυσική. Το κατανοούσαν φυσικώς. Ναι, λέω, μπορεί να γίνει ένα πείραμα τέλος πάντων κτλ. Ωστόσο, κανείς δεν ήξερε, γι' αυτό και κανείς δεν το χρεώνεται, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτό το οποίο ετοίμασαν, το στρογγυλό, το κολοκύθι του διαβόλου, έτσι, που θα πηγαίνει γύρω-γύρω αυτό εδώ το πράγμα, που, έτσι, αυτός ο κυκλικός επιταχυντής, δεν ήξεραν ότι δεν ήταν τίποτα άλλο από μία αστρική ενεργειακή πύλη, η οποία θα έφερε σε συντονισμό, αγαπητοί φίλοι, το μαγνητικό πεδίο που είναι γύρω από τη Γη, με τις ζώνες Van Allen, και το πεδίο του ήλιου, με αποτέλεσμα λόγω του συντονισμού να επέλθει μία μέγιστη μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, έτσι, παλμού ηλεκτρομαγνητικού, από τον ήλιο στη γη. Αυτό θέλαν να κάνουν. Πήραν ειδοποίηση ότι αυτό το πράγμα, το οποίο θα το κάνουν ταυτόχρονα δίθεν με το πείραμα, που όλοι οι επιστήμονες άλλο περίμεναν να κάνουν και άλλο θα γινόταν τελικά, αγαπητοί φίλοι, και μάλιστα άρεσαν και κάτι θεωρίες συνωμοσίες, ότι όχι, θα γίνει μαύρη τρύπα και θα καταπιεί τη γη και κάτι τέτοια κτλ. Αυτό τι θα έκανε η λευκή αδελφότητα? Θα έκλεινε το ρεύμα σε όλη τη γη, θα κατέστρεφε όλο τον πολιτισμό, θα άνοιγαν οι πύλες, θα βγαίνανε απάνω, αγαπητοί φίλοι, τα νεφελήμια και θα παίρνουν την εξουσία. Να καθίσουν οι βασιλείς, λέει, στο θρόνο τους, οι καλαμοκαβαλημένοι, ξέρω εγώ. Εδώ πάμε, αγαπητοί φίλοι, σε χοντρές, λέει, θεωρίες που ξεφεύγουν από τις απλές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες κυβερνούν οι μασόνοι, οι Ιλουμινάτοι, οι πολύ πλούσιοι κτλ. Πολύ μπανάλ σενάριο για να το δεχτούμε πάνω σε ένα τόσο πολύπλοκο πλανήτη. Προσέξτε καλά. Επειδή ήξερα και επειδή είχα την πληροφόρηση, ήξερα και τι θα γίνει. Ήξερα ότι τους έχει απαγορευτεί να το κάνουν.
και ήξερε ότι θα πάει ο πολέμαρχος του Θεού, όπως γράφει και στους τόμους 4-5-6 του Γιατρού και πώς γίνονται μέσα μας, και να τους χαλάσει την πουγάδα, να τους πάρει τα νιάτα και σύμφωνα και με μια προφητεία που υπήρχε, αγαπητοί φίλοι, εκ του γέροντος, εκ του λιμονίου, έτσι, τον κύκλο λέει που φιλούσαν λεοντόμορφα θηρία, αγαπητοί φίλοι, λοστδέχ λεοντόμορφη νεφελίμ, αφού τους πήρε τα κεφάλια, τον κύκλο εδιέρη και κυκλοφορούν φωτογραφίες από το ΣΕΡΝ, αγαπητοί φίλοι, και θα δείξω στην τηλεόραση και στο ίντερνετ, όπου φαίνονται κάθετες τομές, αγαπητοί φίλοι, σε όλο αυτό το δίκτυο, το υπόγειο, σε 100 μέτρα βάθος και τα λοιπά, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς ήταν, του ΣΕΡΝ, με 27 χιλιόμετρα περίμετρο γύρω-γύρω. Και λοιπόν πήγε ο πολέμαρχος του Θεού, αγαπητοί φίλοι, και κατέλησε την εξουσία τους. Και το πείραμα δεν έγινε. Και το πείραμα ήταν να γίνει προκαταρκτικά μέσα Σεπτέμβριο, αγαπητοί φίλοι, 2008, και μετά να ξεμπερδεύουν μέσα τον Οκτώβριο, οπότε θα γινόταν το πείραμα και θα έκλεινε το ρεύμα, αγαπητοί φίλοι, παντού στη γη, θα υπήρχε καθόλου τεχνολογία. Όλοι λέγανε ότι ναι, ήρθε η ώρα, πανηγύριζε η ανθρωπότητα, πανηγύριζε από όπου θα γίνει, το μεγάλο πείραμα θα γίνουμε θεοί, θα ανακαλύψουμε πώς έγινε ο κόσμος. Ούρλιαζαν όλοι και δεν ξέρανε και πάλι. Και πάλι δεν ξέρανε, αγαπητοί φίλοι. Όταν μας λένε μετά κοπάδια βοηδών, μερικοί παρεξηγούνται. Και δεν ξέρανε τι θα γίνει. Εγώ τότε, γνωστός ανά το Πανελλήνιο της εκπομπές μου, διακινδύνευσα εκ του ασφαλούς. Γιατί ήξερα ότι ο πολέμαρχος Θεού, αγαπητοί φίλοι, είχε εντολή να τους τα κάνει όλα λίμπα. Και τους τα έκανε. Και 2 μήνες, αγαπητοί φίλοι, περίπου ή 1,5 πριν γίνει το τελικό εγχείρημα, για να διαλυθεί η ηλεκτρική τεχνολογία, η στρατή των ανθρώπων, δεν είχαν τίποτα, δεν θα είχαμε, θα ήμασταν ανήμποροι όταν, αγαπητοί φίλοι, θα άνοιγαν οι πύλες να βγούνε. Τότε είπα, 30-31, δεν θυμάμαι το ντοκουμέντο, το βίντεο τώρα, 31-8 του 8, ότι το πείραμα αυτό, δεν, το λεγόμενο πείραμα, δεν θα γίνει. Το διακινδύνευσα, διότι αν γινόταν, αγαπητοί φίλοι, έπρεπε να χαθώ από προσώπου γης. Σας βεβαιώ ότι δεν διακινδύνευσα καθόλου. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι ξέρω ότι θα πάει ο μαυροντημένος, ο μαυροφορεμένος, ο φέρον τα σύμβολα, το λάμδα και το σταυρό, αγαπητοί φίλοι, και να τους κάνει καλοκαιρινούς και να τους χαλάσει την μπουγάδα. Δείτε το. Προσέξτε καλά, αγαπητοί φίλοι, η νέα τάξη των πραγμάτων έχει πολλά σχέδια. Δεν τους κάθεται η παγκόσμια δικτατορία και ετοιμάζουν ένα σχέδιο που σύμφωνα με κάποιους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους φόβους, παίξε βίντεο, θέλουν εκεί, λέει, σε αυτόν τον κύκλο, στο ΣΕΡΝ, σε αυτόν τον επιταχυντή, να δημιουργήσουν μια μαύρη τρύπα η οποία θα ρουφήξει όλο τον πλανήτη Γη. Αυτό μπορεί να είναι φαντασίωση, το βίντεο όμως δεν το έκανα εγώ. Το βίντεο το κάναν κάποιοι οι οποίοι φοβούνται αυτό το πράγμα. Εγώ απλά το δείχνω. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το σχέδιο της νέας τάξης των πραγμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει, αγαπητοί φίλοι. Αυτό ξεκίνησε από τη Γαλλία που βλέπετε τώρα στο βίντεο. Αναπαράσταση είναι, το έχει όλο το ίντερνετ. Και θα δείτε που θα πούνε ότι κάτι έγινε, δεν μας έκατσε, δεν λειτουργήσε, ή θα πούνε για άγνωστη αιτία χάλασε, ή τέλος πάντων, ποιο, να εξαφανιστήκε. Αγαπητοί φίλοι, είδα το κουμπίνι. Για άγνωστη αιτία χάλασε, λένε στην αρχή. Στην αρχή είπανε τράβηξε πολύ ρεύμα, μετά τους χάλασαν τα υδραυλικά, μετά τους χάλασαν τα ψυχτικά και μετά βγάλαν απόφαση, αγαπητοί φίλοι, ότι θα δώσουν πόρισμα σε 2 μήνες να καταλάβουν τι έγινε. Καλά, τους έφυγε ο τάκος, τους έφυγε εκεί μέσα. Αγαπητοί φίλοι, βλέπετε ότι στα 10 χρόνια που κύλησαν, όλα αυτά τα οποία έγιναν τα είπαμε ένα προς ένα. Και μάλιστα πολλά από αυτά, πολύ συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο θα λέγαν πολύ ρίσκο. Η εμπιστοσύνη δική μου ήταν πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, στο Λόγο του Θεού. Και αυτά τα οποία έλεγα, σας είπα, τα έλεγα χωρίς τα παίρνω ρίσκο. Γιατί ήμουν σίγουρος και είχα εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που είχα. Οι οποίες ήταν λίρα 100 πάντοτε, αγαπητοί φίλοι. Και μάλιστα, για όλα όσα έλεγαν οι προφητείες, αγαπητοί φίλοι των Γεροντάδων, είχα εγώ και ακόμα μια επιβεβαίωση από έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονες γέροντες, και με συγχωρεί που το λέω, αλλά έτσι είναι, της Ορθοδοξίας, ο οποίος πριν από 15 περίπου χρόνια είχε πει. Μήπως είναι υπερβολικά αυτά, είναι παρατραβηγμένα αυτά τα οποία λέγουμε? Φαίνονται ότι είναι παρατραβηγμένα, δεν είναι?
Αυτά όλα θα πραγματοποιηθούν στα σημέρας μας που ζούμε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Θα πραγματοποιηθούν, αν δεν είναι σήμερα είναι αύριο, και αν δεν είναι αύριο θα είναι μεθαύριο, και αν δεν είναι μεθαύριο στο εγγύς προσεχές μέλλον θα το έχουμε αυτό το πράγμα. Αγαπητοί φίλοι, ως τώρα επομένως είδαμε πώς από μια ήσυχη φαινομενικά Ελλάδα και ένα ήσυχο φαινομενικά κόσμο, που δεν ήταν ποτέ ήσυχος, πήγαμε από την παλαιά τάξη πραγμάτων στη νέα τάξη πραγμάτων, με όλους τους ανθρώπους και όλα τα κράτη χρεωμένα. Όλους τους ανθρώπους και όλα τα κράτη αγχωμένα. Με τους ανθρώπους, τους πολίτες των κρατών, των εντός εισαγωγικών δημοκρατικών, να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη στους πολιτικούς τους, τους οποίους θεωρούν ανικάνους, τους οποίους θεωρούν οι απατεώνες ή ξέρω εγώ τι άλλο, και μέσα στα ξερά και τα χλωρά δηλαδή, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι όλοι ανίκανοι και απατεώνες. Απλά δεν είναι στο προσκήνιο ίσως. Όπως και να έχει, αγαπητοί φίλοι, αυτά κατόρθωσε η λευκή αδελφότητα μέχρι που απέτυχε το σχέδιό της με το ΣΕΡΝ. Και όταν απέτυχε το σχέδιό της, ήρθε ο διάβολος και είπε: δεν θα βρίσκεται με τη μαύρη αδελφότητα ώστε ενωμένοι και όλοι μαζί να πάμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να κάνουμε όλη τη δουλειά μας. Και το δέχτηκαν. Και δέχτηκε για πρώτη φορά η λευκή αδελφότητα στο Λευκό Οίκο να βάλει, αγαπητοί φίλοι, πρόεδρο, προερχόμενο τη μαύρη αδελφότητα. Όχι επειδή ο Ομπάμα είναι μαύρος, Αφρικανός. Έτσι. Μαύρη αδελφότητα λέγεται από τους Μπαχομέχ, τους μαυροφορεμένους βρικόλακες. Μπαχομέχ είναι οι βρικόλακες. Έτσι. Μαλτσέχ είναι οι λυκάνθρωποι. Οι βρικόλακες και οι λυκάνθρωποι, μάλιστα, έρχονται σαν χολιγουντιανά όντα, ξέρω εγώ, μέσα στις φαντασιώσεις, δείχνει κτλ. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από μια ζωντανή πραγματικότητα που ζει ανάμεσά μας. Ως τώρα λοιπόν είμαστε με έναν Ομπάμα να φαγώνεται, αγαπητοί φίλοι, σαν εκπρόσωπος της μαύρης αδελφότητας, με τους εκπροσώπους της Λευκής, που στην Αμερική εκπροσωπεί η Χίλαρη Ροντάμ Κλίντον, αγαπητοί φίλοι, και είδαμε για πρώτη φορά τον πρόεδρο της Αμερικής να προσκυνάει το Σαουδάραβα και να φυλάει, ξέρω εγώ, το δαχτυλίδι του, τον Σαουδάραβα μονάρχη, γιατί είναι της μαύρης αδελφότητας που έχει μονάρχες και βασιλιάδες. Γι' αυτό πήγε ο Ομπάμα και τον προσκύνησε, παρά το ότι λέει αμερικάνικος νόμος, ο πρόεδρος Αμερικής δεν προσκυνάει κανένα. Τον προσκύνησε. Πάει στον Ιάπωνα τον άλλο τον αυτοκράτορα, μαύρη αδελφότητα και ο αυτοκράτορας, τον ξαναπροσκυνάει ο Ομπάμα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, λέει. Ο Ομπάμα τους έχει προσκυνήσει όλους, όχι όλους. Εκείνους που είναι εκπρόσωποι και ανώτητοι σε βαθμό από αυτό, ραν, αγαπητοί φίλοι, της μαύρης αδελφότητας. Και έχουμε μια Αμερική δια του Προέδρου της, για πρώτη φορά στα χρονικά, να είναι εχθρική προς το κράτος του Ισραήλ και να διαψεύδει εκείνους που λένε ότι οι Εβραίοι είναι πίσω από όλα και τα κανονίζουν. Τους έχει κάνει καλοκαιρινούς Εβραίους, αγαπητοί φίλοι, δεν τους έχει κάνει κανένα μα κανένα χατήρι και είναι μισητός. Όχι, δεν είναι αγαπητός, είναι μισητός ο Ομπάμα στο Ισραήλ. Βλέπουμε μάλιστα, αγαπητοί φίλοι, στις μέρες μας ότι έγινε και η Χουρβά. Η Χουρβά είναι μια συναγωγή, ανακαινίστηκε, ξαναλειτουργήσε κοντά εκεί, αγαπητοί φίλοι, στο τέμενος του Ομάρ που θέλουν να κάνουν τον Ναό του Σολομώντος, και σύμφωνα με προφητεία, ας την πούμε έτσι, ή βάση σχεδίου το οποίο δόθηκε πριν 200 περίπου χρόνια, ένας Αραβίνος είχε πει: μόλις γίνει η Χουρβά, ετοιμαστείτε, είναι το πρώτο βήμα για τον τρίτο Ναό του Σολομώντος. Και σύμφωνα με τις δοξασίες και τους τρίλους, αγαπητοί φίλοι, έτσι, και τους πόθους του Ιουδαϊκού λαού, μόλις γίνει η Χουρβά, τότε θα είναι κοντά η ώρα που θα γίνει ο τρίτος Ναός Σολομώντος και θα δει και ο παγκόσμιος βασιλεύς του Ισραήλ, όπως αυτοί λένε και όπως αυτοί είχαν γραμμένο. Και μέσα στο 2010 η Χουρβά, για να γίνει δηλαδή ο τρίτος Ναός Σολομώντος, η προκαταρκτική αυτή συναγωγή, που Χουρβάς είναι το ερείπιο, θα πει στα εβραϊκά, γι' αυτό και ένα αυτοκίνητο λέμε Χουρβά όταν δεν λειτουργεί καλά και είναι μάπα, έτσι, ερείπιο, το ερείπιο έγινε, αγαπητοί φίλοι, ανακαινίστηκε και λειτουργεί. Για τους Εβραίους, ο τρίτος Ναός Σολομώντος ήδη ξεκίνησε. Το οικοδόμημα είναι προκάτ και πρέπει να στηθεί σε τρεις μέρες σύμφωνα με την προφητεία τους. Και εκεί μέσα, αγαπητοί φίλοι, να στεφθεί ο παγκόσμιος βασιλιάς των Εβραίων. Μόνο που οι Εβραίοι δεν ξέρουν και πρέπει να μάθουν ότι τους την έχουν στημένη. Και ο παγκόσμιος βασιλιάς δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο. Αυτά είναι όσα έχουν γίνει ως τώρα. Το τι θα ακολουθήσει θα τα δείτε στο βίντεο στο οποίο αναφέρω λεπτομερώς, αγαπητοί φίλοι, στο άλλο DVD που λέω αυτά που έρχονται.